Ένας πολύμερος αγώνας έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Με πρώτη και κυριότερη την υπομονή στο να γυρίζεις γύρω-γύρω από ένα χώρο, χωρίς να εμπνέεσαι από κάτι. Απλά επαναλαμβάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτή είναι η δυσκολία του αγώνα. Και πάνω απ' όλα το σημαντικό εμείς που κάνουμε αυτούς τους αγώνες είναι να προσπαθούμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ορειβατικές αποστολές με κορυφαία αυτή στο Everest. Παλιός ορειβάτης και τωρινός αθλητής μεγάλων αποστάσεων, ο ερευνητής του νοσοκομείου Άγιος Σάββας Κώστας Μπαξεβάνης δηλώνει ενθουσιασμένος, μιας και συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στον υπερμαραθώνιο αγώνα. Κανείς δοκιμάζει τις αντοχές του και τις εγκεφαλικές και τις φυσικές. Φτάνει στα άκρα πολλές φορές και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει. Είναι ένας κίνδυνος βέβαια ιδιαίτερα όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Το φεστιβάλ υπερμαραθώνιου ξεκίνησε την Παρασκευή στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Ξηφασκίας του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Ο υπερμαραθώνιος είναι αφιερωμένος στον αγώνα κατά του καρκίνου και διοργανώνεται από τον Αθηναϊκό Ορειβατικό Σύλλογο. Ο σκοπός είναι διπλός. Πρώτος είναι αφιερωμένος ο αγώνας στην έρευνα κατά του καρκίνου που γίνεται διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα από το Κέντρο Νοσολογίας στον Άγιο Σάββα. Και δεύτερον, θέλουμε να στηρίξουμε συμβολικά την προσπάθεια των όμορων δήμων, των ενώσεων πολιτών και όλων των κινήσεων, των περιβαλλοντολογικών, για δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Οι 30 αθλητές από την Ελλάδα και τις υπόλοιπες 17 χώρες θα ολοκληρώσουν την υπερμαραθώνια προσπάθειά τους την Παρασκευή 28 Μαρτίου. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης είναι η Alpha Bank.